Γιατί προχθές ήταν η κυρία Δήμαρχος σε ένα happening ενός υποψηφίου συμβούλου του κυρίου Ανδριώτη, με σερπατίνες, με μουσική, παίζανε μετά τις 11, ούτε καταλάβαιναν τίποτα. Οι άλλοι είχαν σταματήσει, οι συνάδελφοί σας. Και είχαν βάλει το δάχτυλάκι στο στόμα και κοιτάζανε. Κοιτάζανε την κυρία Ιδρέου να διασκεδάζει, τον κύριο Ανδριώτη και τους φίλους που είχε καλέσει στο μπαρ αυτό που είναι στο κέντρο έτσι, του Λιστών και το οποίο ισχυρίζεται ότι έχει άδεια από τον ΕΟΤ. Γι' αυτό περνώ αμέσως στο επόμενο θέμα, να δούμε τι έχει ο κύριος αυτός, ο οποίος επικαλείται και μάλιστα άκουσα να πηγαίνει αστυνομικό όργανο και να του επιδεικνύει άδεια. Δεν υπάρχει άδεια. Το άρθρο 152 μείωσε το, μάλλον απέρριψε την απόφαση, ακύρωσε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επανήλθε στο 11. Επομένως, δεν υφίσταται άδεια. Ακόμα και ο νόμος που έχει αλλάξει για τα ξενοδοχεία, για τα μπαρ και αυτά, που έχουν ξενώνες από πάνω ή είναι νοικιαζόμενα δωμάτια, έχει αλλάξει. Και πρέπει να περνά από την ποιότητα ζωής. Όλα αυτά τώρα υπάρχουν. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο που ισχυρίζεται ο συγκεκριμένος κύριος. Και το λέω αυτό γιατί συνεχίζει να παίζει μουσική μετά τις 11 και να ισχυρίζεται ότι εγώ έχω άδεια μέχρι τις 2. Ας ακούσουμε τι μας είπε ο κύριος Ολύμπιος σε μια πρόσφατη δήλωση που έκανε και μετά